Θέλει να δει τον κύριο Παστουσέα τώρα, γι' αυτό ναι. Ο κύριος οικονόμου. Σωστό. Έχει αγωνία, κύριε Παστουσέα. Τον ζείτε πολλά χρόνια τον οικονόμου. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Δεσποτόπουλο. Επίσης ο κύριο Δεσποτόπουλο, ζούμε όλοι τον κύριο οικονόμου πάρα πολλά χρόνια. Ξυπνάει κάθε μέρα 3:30. Την Κυριακή δεν πρέπει να κοιμάται. Τι εννοείς. Έχει αγωνία για την εκπομπή. Θέλει να έρθει να κάνει. Όχι, αγωνία δεν έχει. Δεν κρατιέται. Όταν ξυπνάς κάθε μέρα, Δημήτρη, έλα τώρα. Δεν έχει αγωνία. Είναι συνήθεια, δεν μπορείς και την Κυριακή. Είναι συνήθεια. Επειδή είμαστε χρόνια φίλοι και τον ερμηνεύω, δεν έχει καμία αγωνία. Λέει, μπράβο. Χριστό. Άσε ρε εσύ τα σάπια, γιατί ξέρεις ότι θα είσαι και εσύ εδώ κάθε Σαββατοκύριακο, άμα είναι ο οικονόμος. Δεν μπορεί μακριά από το γυαλί. Δημήτρη, έλα. Μα την Παναγία με την καρδιά μου δηλαδή, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Παστουσέα, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα. Ξέρετε τι λένε, ότι καλημέρα. Πρώτα βγαίνει, λέει, η ψυχή και μετά το χούι του ανθρώπου. Πείτε τα, κύριε Δεσποτόπουλε, αυτές οι κατηγορίες όμως δεν είναι σωστές. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος στον αέρα. Είναι γεννημένος για να κάνει πρωινή εκπομπή. Δηλαδή, όλοι είμαστε με ένα προορισμό στη ζωή. Ο οικονόμου είναι γι' αυτό. 7 μέρες, 7 στις 7. Μην τα λες αυτά, παίρνει κι άλλους συμπάλα. 365 μέρες. Μην τα λες αυτά, παίρνει κι άλλους συμπάλα. Εσύ εξαιρείσαι. Λοιπόν, κύριε Παστουσέα, να πούμε λίγο για τα οπλικά συστήματα των τελευταίων ημερών που μάθαμε τα καινούργια. Ότι παραλαμβάνουμε διπλό, λέει, θόλο. Έχει δεσμεύσει τα χρήματα ο κύριος Δένδιας. Μακάρι. Για διπλό θόλο. Μακάρι. Και Λάμπρο, το ξέρεις καλά το θέμα και εσύ βεβαίως. Μακάρι, αυτή η περίοδος. Των ήρεμων σχέσεων σχετικών και της ηρεμίας στο Αιγαίο είναι μια περίοδος που μπορεί να προχωρήσουμε, να ενισχυθούμε στην άμυνά μας και αυτή την περίοδο πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Τώρα, εάν πράγματι θα πάρουμε το θόλο τόσο γρήγορα, είναι ευχάριστο, αλλά έχουμε δει στο παρελθόν ότι συζητάμε δεκαετίες για να αποκτήσουμε τουλάχιστον στο ναυτικό κάποια πλοία. Λοιπόν, μακάρι να πάρουμε αυτό το θόλο τόσο γρήγορα και να ενισχύσουμε την άμυνά μας και την αντιεροπορική, αλλά και σε όλους τους τομείς και ιδίως να προχωρήσουμε και στα προγράμματα. Ξέρουμε και το ποσό της δεσμεύσεως. Δύο δις είπε ο Υπουργός. Αλλά δεν είναι κάτι, όταν μιλάμε για θόλο, δεν είναι κάτι το οποίο το αγοράζουμε σήμερα και αύριο το βάζουμε. Είναι συστήματα διάφορα. Τα οποία έχουν διαφορετικό σκοπό του καθένα, διαφορετικές εμβέλειες. Το λέμε θόλο, είναι μια σύνοψη συστημάτων τα οποία. Το ένα είναι αντιδρόν και το άλλο είναι αντιπυραυλικό. Αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό, το άλλο αντιδρόν. Αλλά όλα αυτά είναι διάφορα συστήματα τα οποία έχουν διαφορετικά βεληνική, διαφορετική στόχευση, διαφορετική. Πρέπει να έχουμε τρεις βαθμούς, τρία επίπεδα άμυνας. Και αυτά όλα αποτελούν ένα νέο σύστημα αντιεφαρμογή του. Δεν κάτι το οποίο πάει μια μέρα στην άλλη. Ενώ αν ξεκινήσουμε πρώτα Θεός, δεν ξέρω πότε, θα πάρει κάποια χρόνια. Δηλαδή μια διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να εγκριθεί από τα επιτελεία, να κάνουν εισήγηση, να εγκριθεί, να πάει στη Βουλή. Να το βάζουμε δηλαδή τον άλλο μήνα. Να γίνουν διαπραγματεύσεις, όλα αυτά λοιπόν. Είναι όλα αυτά. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα τσιπάκι, το βάζει την καθαρότητα. Μπορεί το γρηγορότερο να είναι 2 χρόνια. Το γρηγορότερο 2 χρόνια. Κύριε Δεσποτόπουλε, για να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα. Υπήρξε μια αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει με την αναβολή του ταξιδιού του κυρίου Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω ότι υπήρξε αναστάτωση γιατί 13 Μαΐου, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Άγκυρα να συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν. Ναι, θα σας πω, μόνο θέλω να με επιτρέψετε πολύ σύντομα να πω κάτι για το θόλο. Ναι. Είναι μία αναβάθμιση του τρόπου σημαντική. Είναι μία διαφοροποίηση πολιτικής μας 50 ετών. Το πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία, διότι ο θόλος θα εγκατασταθεί στα 10 ναυτικά μίλια, που είναι ο εναέριος χώρος μας. Μεταξύ 6 και 10 μιλίων έχουμε την αμφισβήτηση από την Τουρκία. Ναι. Και βέβαια όποτε έχουμε παραβίαση ή υπερπτήση την αναχαιτίζουμε. Όποτε έχουμε ντρόουν κάνουμε το ίδιο. Αλλά ο θόλος αυτός θα προασπίσει το δικαίωμά μας σαν ένα πρώτο βήμα της αύξησης πιθανά των και των χωρικών μας υδάτων. Θα πάμε δηλαδή σε περιοχές με αυτοματοποιημένο πια τρόπο που η Τουρκία αμφισβητεί να τις προστατεύσουμε με έναν τρόπο αυτόματο. Το οποίο αυτό είναι μια πολύ σοβαρή αναβάθμιση από πλευράς μας του τρόπου που αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Ναι. Δεν είναι απλά επιχειρησιακό θέμα. Είναι θέμα προάσπισης κυριαρχίας αλλά και κυριαρχικών δικαιωμάτων του μέλλοντος.
Σκεφτείτε δηλαδή ότι ένα ντρόν τώρα που θα ξεκινάει και θα πετάξει κοντά σε ένα νησί που οι Τούρκοι θεωρούν ότι δεν μας ανήκει, θα έχει, υπάρχει ένας αυτόματος τρόπος, ένα ντρόν, ακόμη και να καταρρύπτεται. Άρα θα καταλάβει η Τουρκία ότι τώρα πια εννοούμε αυτό που λέμε περί προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι προγραμματισμένη. Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει και άλλη μια συνάντηση μέχρι το καλοκαίρι, στο πλαίσιο μιας συνόδου του ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα νομίζω ότι μέχρι τότε τουλάχιστον θα πάμε σε ήρεμα νερά. Νομίζω ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θέλει αυτή τη στιγμή να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν το θέλε ποτέ, ξέρω, δεν ήμασταν εμείς που προκαλούσαμε την ένταση. Νομίζω ότι η ηρεμία αυτή θα κρατήσει για όλο το χρόνο. Πιθανολογώ ότι ο κύριος Ερντογάν περιμένει να δει αν θα υπάρξει αλλαγή σκυτάλη στο Λευκό Οίκο. Θεωρεί ότι το εφιστάμενο πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον δεν τον διευκολύνει στο να αποκτήσει τις οπότε περιμένει μήπως έρθει ο Τραμπ. Έτσι. Είναι και η πρώτη φορά που δεν έχει προσκληθεί. Τρία χρόνια μετά την ανάληψη προεδρίας ο Αμερικανό πρόεδρο, δεν έχει προσκληθεί Τούρκος πρόεδρος. Να πάει από το 19 επί Τραμπ. Ναι. Και είναι δηλωτικό το πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις σε αυτή την περίοδο μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Εδώ να πούμε ότι πάντως ότι μόνος του, τώρα το λέω έτσι και λίγο. Μόνος του προσκλήθηκε, μόνος του το ακύρωσε. Δεν υπήρχε ποτέ πρόσκληση. Και μάλιστα αναγκάστηκε. Καμία προγραμματισμένη δεν υπήρχε. Και μάλιστα επειδή κάθε τόσο έβγαινε και διέρευνε μια ημερομηνία, πήρε στο λαιμό του και τον Bloomberg, όπως είδατε. Αναγκάστηκε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα να βγάλει μια ανακοίνωση που να λέει ότι δεν υπάρχει. Μέρες πριν ανακοινωθεί επισήμως ότι το πράγμα έχει ναυαγήσει, ότι δεν υπάρχει καμία πρόσκληση, δεν υπάρχει καμία ημερομηνία. Προσδοκούμε πάντα στη συνέχεια των συζητήσεων κλπ. Κύριε Παστουσέα, ορθώς δεν στέλνουμε S-300 και Patriot στην Ουκρανία? Πάρα πολύ ορθώς. Πρέπει να φροντίσουμε για την αεράμυνά μας. Εδώ παίρνουμε 2 δισεκατομμύρια θόλο για την αεράμυνά μας. Και πάμε να δώσουμε τα S-300 ή τα Patriot. Δεν είναι λίγοι βέβαια εκείνοι που κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι ήδη έχει αποστρατιωτικοποιήσει μέρος των νησιών. Καμία σχέση. Έχουν δοθεί πλεονάσματα από αυτά που είχε εγκριθεί. Που είχαν εγκριθεί συνομιλίες. Να μην λέμε τώρα, επειδή όντως τα ακούω και εγώ αυτό. Έχουν εγκριθεί προς αποδέσμευση για Ουκρανία αλλού πλεονάσματα από πυρομαχικά τα οποία έλεγαν είτε είναι πλεονασματικά. Τα οποία θα δίναν και χρήματα να τα καταστρέψουν. Α, πριν από το γεγονός της Ουκρανίας. Πριν, είχαμε δώσει, σου υπενθυμίζω και στην προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε δώσει υλικό και στην Αίγυπτο. Αυτά για τα οποία η αντιπολίτευση σήμερα κατηγορούσε. Για ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Θα δίναμε και χρήματα να τα καταστρέψουμε. Επομένως, αυτά τα βλήματα που έχουμε δώσει, καλώς τα δώσαμε. Από εκεί πέρα, ό,τι αδυνατίζει την άνοιγμά μας, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να τα δώσουμε. Και ακόμα και τα S-300, τα οποία δεν ξέρω αν είναι ακόμη λειτουργικά, δεδομένου ότι... ξεπερασμένη τεχνολογία. Όχι μόνο ξεπερασμένη, δεν τα συντηρούν και οι Ρώσοι πια. Δεν μπορούμε να τους πούμε, ελάτε να κάνουμε συντήρηση. Η συζήτηση που υπάρχει αυτό που με επιτρέπετε εδώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση είναι ότι η Ελλάδα στη λίστα των χωρών που προσέφεραν βοήθεια είναι στις χαμηλές θέσεις. Επειδή ασκείται μια κριτική στη χώρα μας από διάφορες δυνάμεις ότι μπήκαμε μπροστά και γίναμε στόχος της Ρωσίας και δεν ξέρω τι, είμαστε από τις χώρες που έχουμε στείλει τον λιγότερο εξοπλισμό. Σωστό. Υπάρχουν χώρες που έχουν στείλει Patriot, μέχρι και F-16 συζητούσαν χώρες. Δεν είμαστε ψηλά στη λίστα. Και μάλιστα διπλωματικά λειτουργήσε. Όσοι, αν με επιτρέπετε, επειδή δεν σας ακούω καλά να πω και ναι, αυτό. Ναι, και ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να κλείσει να μας δίνει το κοντρόλ, λέει. Είναι απειλητική. Θα στέλνει μηνύματα ο οικονόμου τώρα. Όχι, στέλνει στον Ευαγγέλη. Σε μένα μου στέλνει μηνύματα το κοντρόλ και λέει κλείστε γιατί θα σε διώξουμε. Οπότε θα σε καθυστερήσω. Στέλνουμε λιγμένα πράγματα, όπως είπε ο κ. Παντουσιάς, και παίρνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε, όπως σε 130. Έτσι. Πόσο μεγάλο πρόβλημα είχαμε με λήψη 130. Λοιπόν, μην φοβόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα, καλή Κυριακή. Άντε με το καλό να πάτε στις εκκλησίες. Εσείς οι δύο εδώ. Θα υποδεχτούμε την κυρία Ζλούκου. Εκκλησία δεν πάμε εμείς. Εκκλησία θα πας σε λίγο. Εκεί θα είναι η εκκλησία. Μέχρι τις 10-10 και μισή. Θα τελειώσει η λειτουργία. Θα τελειώσει, θα πάμε να πάρει τα βάγια. Μετά αφήνουν οι παπάδες. Τελειώσει η λειτουργία. Εγώ δηλαδή και εγώ δεν θέλω να πάω. Ορισμένες έχουν και δεύτερη. Έχουμε πάθος σήμερα να πάμε στην εκκλησία. Είσαστε απατεώνες και υποκριτές, έχω να σας πω, και δεν πρέπει να μετανοήσετε γιατί έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Και φαρισαίοι. Λοιπόν.